Οι δυσμενείς επιπτώσεις λειψιδρίας, η αδυναμία στη διαχείριση των υδατικών πορών στην Κρήτη, οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης στο Ηράκλειο που διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Περιφέρεια Κρήτης. Στόχος όλων, η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων του νησιού. Ήδη από το 2016 έχουμε καταθέσει ως Περιφέρεια Κρήτης ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία διαχείριση του νερού από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, που έχει τεχνογνωσία. Σε αυτό, ως τοπική αυτοδιοίκηση Κρήτης θα βοηθήσουμε πάρα πολύ. Ο κύκλος του νερού είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ενιαία διαχείριση. Ασχολούμαστε πολύ με το πόσιμο νερό, που είναι το 12% της κατανάλωσης, και αφήνουμε ασίδωτη την διαχείριση του αρδεύσιμου νερού, που είναι περίπου 85%. Άρα λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Η θωράκιση της Κρήτης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και η δημιουργία master plan για την ενιαία διαχείριση των νερών στην Κρήτη, αποτελούν προτεραιότητες του Υπουργείου, δήλωσε ο Λευτέρης Αβγιαννάκης. Για μας προτεραιότητα αποτελεί η Θεσσαλία και φυσικά η Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο και με την έγκριση του Πρωθυπουργού ξεκινάμε σήμερα μια συστηματική συνεργασία με παρουσία της Ολλανδικής εταιρείας, η οποία μαζί με τους εξαιρετικούς επιστήμονες εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και την ολοκλήρωση ενός master plan, το οποίο θα είναι έτοιμο τις επόμενες εβδομάδες. Την ίδια στιγμή η εταιρεία αυτή και οι εκπρόσωποι της θα δουλέψουν και εδώ, πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με την στήριξη και του Υπουργείου μας, γιατί μας ενδιαφέρει να θωρακίσουμε την Κρήτη μας. Στόχος είναι να τρέξουμε πολύ γρήγορα, με ρυθμό όπως της Θεσσαλίας, αλλά να προλάβουμε και να μην συμβούν αυτά που είναι στη Θεσσαλία, να μην συμβούν στην Κρήτη. Πιστεύω ότι μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2024 θα έχουμε την έγκριση χρηματοδότησης κοντά στα 50 εκατομμύρια. Τα έργα αυτά είναι για ενεργειακές μειώσεις κόστους για όλους τους ΤΟΕΒ. Ό,τι που υπάρχουν δίκτυα τα οποία είναι πεπαλαιωμένα. Πρέπει να γίνει αντικατάσταση για να μην έχουμε απώλειες του νερού. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός δράσεων και ενεργειών ώστε να αποφευθούν τραγικές καταστάσεις όπως αυτές η Θεσσαλία, σημείωσαν δήμαρχοι. Παράλληλα, άφησαν αιχμές για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έγκριση χρηματοδοτήσεων για μελέτες και έργα, όπως και για τον σχεδιασμό μεγάλων αναπτυξιακών έργων χωρίς την πρόβλεψη έργων απορροής όμβριων υδάτων. Έχει δείξει ότι η πολιτεία και τα όργανα της δυστυχώς στις ανάγκες που έχουν οι τοπικές κοινωνίες αλλά και ο τόπος μας δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστώσεων, καθώς ούτε οι μελέτες αλλά ούτε και τα κονδύλια που απαιτούνται προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένα έργα έχουν δοθεί. Το χειρότερο δε απ' όλα είναι ότι μεγάλα κομβικά έργα όπως είναι ο ΒΟΑΚ σχεδιάζονται και υλοποιούνται δίχως τα αναγκαία έργα που έχουν να κάνουν με την απορροή των όμβριων υδάτων ανάντι του ΒΟΑΚ. Δεν γίνεται όταν μιλάμε για τη θωράκιση περιοχών και ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί και έχουν δοκιμαστεί με καταστροφικές πλημμύρες και άλλα φυσικά φαινόμενα βέβαια κατά το παρελθόν, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Σε ό,τι αφορά στα αντιπλημμυρικά έργα, ο Σταύρος Αρναουτάκης εκτιμά ότι θα τρέξουν το πρώτο εξάμηνο του 2024. Για διευθετής ρεμάτων και ποταμών θα είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, εάν έχουμε ξεμπλοκάρει από τις περιβαλλοντικές μελέτες, αλλά να ξεκινήσουμε από τα πρώτα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικά, ειδικά αυτά που είναι στις πόλεις. Γιώφυρος.